Η Γιώτα Νέγκα είναι αυτή με το κομμάτι της «Το δίκιο μου» στον Πολίτη 107.6 για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας εδώ στο Prime Time με τον Δημήτρη G μέχρι τις 6. Στην παρέα μας είναι τα εστιατόρια McDonald's, ο χορηγός της εκπομπής μας. Σας υποσχέθηκα, θα είναι στην παρέα μας στην δεύτερη μας ώρα ο κύριος Κελαρόπουλος, κύριος Μίνιος Κελαρόπουλος, ο οποίος είναι και δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Πικρό γάλα». Καλησπέρα στον Πολίτη 107.6, κύριε Κελαρόπουλε. Καλησπέρα, ο Πολίτα μου. Θα αρχίσω με την να σας γνωρίσει λίγο καλύτερα ο κόσμος. 41 χρόνια δημοσιογράφος. Πώς ένας δημοσιογράφος με του δικού σας βεληνικούς αποφάσισε να περάσει στην συγγραφή βιβλίων, θα ρωτήσω. Δημήτρη μου, τώρα που μετράω στο ράφι της βιβλιοθήκης μου 16 βιβλία. 16 βιβλία, ναι. Αναρωτιέμαι και εγώ, ας πούμε, πώς... μπορώ να έχω πια στη συλλογή μου 16 δικά μου ιστορήματα. Αυτό μου φέρνει τεράστια χαρά, πρώτο, και δεύτερον αμηχανία και τελικά πολύ μεγάλη ικανοποίηση το πώς αποφάσισα να μπω σε μια άλλη βάρκα με πολύ διαφορετικά νερά από τα κλασικά γκριζογάλανα και γκριζοστακτή κάποιες φορές νερά της δημοσιογραφίας. Ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ένταση από την καθημερινότητα της δουλειάς, δηλαδή όταν πας και καλύπτεις γεγονότα με επεισόδια, με δακρυγόνα, με αστυνομικούς που συγκρούονται με κόσμο, με ΜΑΤ, με διάφορα πολύ έντονα γεγονότα, έχεις την ανάγκη να ξεφύγεις λίγο αυτή την τρομακτική πίεση, και ειδικά επειδή δούλεψα σε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου σε ένα στο κορυφαίο κανάλι που γεννήθηκε ποτέ στην Ελλάδα, το και πέθανε μαζί, μιλάω για το Μέγκα, το οποίο ήταν ένα τεράστιο υπεροκεάνιο, άρα είχε και τεράστιες απαιτήσεις μαζί με τα υπόλοιπα. Τότε λοιπόν μου γεννήθηκε η ανάγκη να κάνω κάποια πράγματα πιο ήρεμα, πιο δημιουργικά, με ή χωρίς εισαγωγικά, και αυτό ήταν ο δρόμος που χαράχτηκε μέσα από την ψυχή μου, ότι ήθελα δηλαδή να πλέψω σε ήρεμα νερά αυτά που σου προσφέρει η λογοτεχνία. Πολλές φορές με ρωτάνε τα παιδιά μου αν θα ήθελα να διαλέξω μεταξύ του ενός ή του άλλου, αν θα μπορούσαμε να διαλέξω. Και τους είχα απαντήσει όλες τις φορές το ίδιο πράγμα, ότι δηλαδή η δημοσιογραφία μου πρόσφερε τεράστιες συγκινήσεις, διότι εάν θα ακολουθούσα την δικηγορία την οποία σπούδασα, ενδεχομένως να ήμουν σε ένα δυνατό δικαστήριο λύνοντας τις διαφορές κάποιων ανθρώπων. Με τη δημοσιογραφία ταξίδευσα 3 φορές σε όλο τον κόσμο, είδα τεράστιες... τεράστια γεγονότα, και κυρίως είναι αυτό που λένε, ήμουν μπροστά εκεί που γραφόταν ιστορία. Με τη λογοτεχνία όμως ένιωσα αυτό το χάδι της ψυχής, βοηθούμενος βεβαίως από την κύρια ιδιότητά μου, ότι δηλαδή αυτή μου άνοιξε δρόμους, μπόρεσα να ψάξω συμβάτα, γεγονότα, να χαρτογραφήσω τους ήρωες, να ανοίξω πόρτες που δεν ούτε φανταζόμουν, να μπω σε ακραία ζητήματα για να βοηθήσω τον ήρωά μου, δηλαδή ακόμα και σε ψυχιατρία, σε φυλακές, σε αστυνομικά τμήματα, σε ανακρίσεις, σε χειρουργία. Είναι μια πορεία που και εγώ τώρα που βλέπω τα βιβλία όλα αυτά στο ράφι, απορώ πως συνέβησαν, αλλά συνέβησαν. Να πατήσω λίγο στο προηγούμενο βιβλίο, την πυραμίδα της οργής, και να πούμε στον κόσμο ότι το προηγούμενο βιβλίο ήταν καθαρά η άντληση, η έπνευση, τέλος πάντων, ήταν από καθημερινά γεγονότα, αφού ήταν και με την κρίση, ήταν ιστορία η οποία... Πάντα είναι πάντα, Δημήτρη, δηλαδή ποτέ δεν κάθομαι σε μια καρέκλα και μυρίζω μια ιστορία ή μου έρχεται στο μυαλό κάτι εντελώς φανταστικό. Όλη η θεματογραφία, η θεματολογία έχει να κάνει με την καθημερινή ζωή. Δεν είναι κανένα σώμα φαντασίας, είναι όλα με ιστορήματα βγαλμένα από την απόλυτη καθημερινότητα, από αυτά που βιώνει ο πολίτης στο δρόμο, στη δουλειά του, οδηγώντας στην εκδρομή του, οπουδήποτε. Δεν υπάρχουν δηλαδή θέματα που να είναι εκτός καθημερινότητας ή πραγματικότητας. Και ερχόμαστε στο σημερινό, το βιβλίο, το «Πικρό γάλα», το οποίο είναι καθαρά αληθινή ιστορία. Και έχω δει και την παρουσίαση του Ιαννού που είχατε κάνει στα Ιωάννινα, καταπληκτική παρουσίαση. Έμεινα και την είδα. Όχι, ο Ιαννός είναι
είναι η παρουσίαση της Αθήνας, στα Ιωάννα είναι η παρουσίαση στο Πνευματικό Κέντρο όπου έγινε μια κοσμοπλημμύρα, μια ολοθάλωσα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ πουθενά και πιστεύω ότι πιθανόν δεν θα ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου 1200 άτομα σε μια παρουσίαση βιβλίου. Απίστευτο. Να σπορώνονται για να μπουν στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων. Ήταν κάτι ανεπανάληπτο και νομίζω ότι δεν θα το ξαναζήσω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά. Έφταγε εισαγωγικά και το γεγονός ότι ο Φώτης ο Ραπακούζης, ο πρωταγωνιστής του βιβλίου. Του βιβλίου, ναι, ναι. Ακριβώς είναι από τα Ιωάννινα. Και είναι προφανώς, ιστορία. Προφανώς, δεν υπάρχει παραμικρή εμβολία. Είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, όπως τα πρόσωπα είναι όλοι οι ήρωες του βιβλίου. Δεν υπάρχει ήρωας που να είναι από κύμα φαντασίας. Ένας ήρωας ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ένα από τα κορυφαία μουσεία στην Ελλάδα. Το μουσείο του Αλή Πασά στον Ιστάκη των Ιωαννίνων. Και να φανταστεί κανείς ότι αυτό το παιδάκι που είναι δεξιά στο εξώφυλλο του βιβλίου, ο μικρός Φώτης, ήταν ένα γαμίνι, ένα εγκαταλελειμμένο στην ουσία παιδί, ένα αγρίμι της Υπήρου, το οποίο πέρασε μέσα από ορφανοτροφία, μέσα από αποδράσεις, από δραπετεύσεις, από τεράστιες περιπέτειες, από ξυλοδαρμούς, για να φτάσει στο σημείο σήμερα να τον προσκυνάνε πρόεδροι της Δημοκρατίας. Τρεις πρόεδροι Δημοκρατίας έχουν πάει στο νησάκι. Ο ένας μάλιστα, ο αείμνηστος Κωστής Στεφανόπουλος, αυτός που το κάνει τα εγγένεια στο μουσείο. Είναι λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια απολύτως αληθινή ιστορία. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς βλέποντάς το, είναι και απολύτως αληθινό το εξώφυλλο. Είναι μια φωτογραφία. Φωτογραφία του, ναι. 1962, ναι. Όπου τα δύο αδερφάκια είναι εκεί την ημέρα που τα παραδίδει η γιαγιά του στο ορφανοτροφείο. Σε διαφορετικό μας ορφανοτροφείο. Και είναι τόσο δυνατό το συνέστημα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο που ξαναζεί κανείς, μιλάω για τους μεγαλύτερους ηλικία, εκείνη την εποχή. Είναι η εποχή του 1962, οι αρχές της δεκαετίας του 60, εν πάση περιπτώσει, όπου η Ελλάδα σπαρασόταν, έχει βγει μάλλον από έναν εμφύλιο πόλεμο, τον γνωστό εμφύλιο πόλεμο, με χιλιάδες νεκρούς, με τεράστιες πληγές σε όλο το φάσμα του πληθυσμού. Ήταν οι από εδώ και οι από εκεί, οι μεν και οι δε, πληγές που δεν ξέρω αν έκλεισαν ποτέ για όσους έζησαν εκείνα τα χρόνια. Σίγουρα όμως άφησαν σημάδι στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας. Εκεί είναι λοιπόν, εκεί κινείται το βιβλίο. Μιλάμε για την περίοδο του 1962 μετά τον εμφύλιο, όπου σε ένα χωριό των Ιωαννίνων, το τελευταίο χωριό πριν την Αλβανία, είναι δηλαδή το Αιδονοχώρι, ο Αόος ποταμός, εκεί τελειώνει το ελληνικό έδαφος και αρχίζει η Αλβανία αμέσως μετά την κύλη του ποταμού. Εκεί λοιπόν ο πατέρας μιας οικογένειας πατάει μια νάρκη και διαμελίζεται και μένουν δύο ορφανά αγοράκια, 6 και 8 χρονών, τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον ασφυκτικό, απόλυτης πείνας, δυστυχίας. Φανταστείτε τώρα, ας πούμε, ένα χωριό απομονωμένο του 1960. Οπότε η μητέρα, για να τα σώσει την πραγματικότητα, αναγκάζεται να τα δώσει στα περίφημα ορφανοτροφεία της Φρυδερίκης τότε. Ακουστεί η φράση αυτή, υπήρχε το λεγόμενο παιδομάζωμα. Μάλιστα. Στο οποίο πολλοί αντάρτες μάζευαν τα παιδιά και τα έστελναν στο λεγόμενο παραπέτασμα σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης, όπως την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ανατολική Γερμανία. Και τότε επικράτησε όρος παιδοφύλαγμα, που είχε να κάνει με την προσπάθεια της Βασίλισσας Φρεντερίκης τότε να μην φεύγουν τα παιδιά. Εκεί πήγαιναν είτε παιδιά σκοτωμένων ανταρτών, είτε παιδιά εγκαταλελειμμένων οικογενειών οι οποίες διαλύθηκαν από τον πόλεμο, είτε και άπορα παιδιά που δεν μπορούσαν να συντηρηθούν. Εκεί λοιπόν κατέληξαν στα ορφανοτροφεία της Φρεντερίκης τα δύο αδερφάκια, τα οποία όμως χώρισαν, διότι δεν χωρούσαν στο ίδιο, και αντάμεσα μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να φανταστείτε ότι, επειδή η φωτογραφία, όπως σας είπα, είναι αυθεντική απολύτως, ανέβασα στη σκηνή και του Πνευματικού Κέντρου στα Ιωάννα και στον Ιαννό στην Αθήνα τα δύο αδέρφια πια, μετά από 50 τόσα χρόνια, και έκλαιγε όλος ο κόσμος. Απίστευτο, απίστευτο. Η έρευνα πώς έγινε, πόσο καιρό πήρε η έρευνα για να γίνει, η ιστορική έρευνα.
Πάντα, πρώτα απ' όλα το γεγονός ήθελα να πω για να ξεκαθαρίσω, ήταν τελείως τυχαίο και είναι στην πραγματικότητα η πρώτη απολύτως αληθινή ιστορία μέσα από τα 16 βιβλία μου. Έγινε τελείως τυχαία, ήταν, τι να σου πω, ένα χάρισμα της τύχης αυτό, της μοίρας αν θέλεις. Ήταν η επόμενη με ερώτηση. Πήγα στο μουσείο του Αλή Πασά. Για να το ξαναδώ μετά από 30 χρόνια, από μαθητής δηλαδή είχα να πάω. Είδα ένα συγκλονιστικό μουσείο με απίστευτα ευρήματα. Είναι εκεί ας πούμε το καριοφύλι του Αλή Πασά, το αυθεντικό το χρυσό του 1804, το οποίο κοστίζει 11 περιουσίες μαζί. Είναι το ξυφίδιο του εθνικού ευεργέτη του, του Αρσάκη. Είναι η ενδυμασία της χειραφροσύνης πριν πνιγεί στη λίμνη από τον Αλή Πασά. Είναι όπλα της επανάστασης του 1821. Είναι στολές τοπικές παραδοσιακές. Είναι ένας θησαυρός. Όταν λοιπόν γύρισα στην Αθήνα έχοντας δει το μουσείο, ένιωσα την ανάγκη να γράψω ως δημοσιογράφος πια ένα κείμενο για το μουσείο για να συγχαρώ τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος έχει παρουσιάσει ένα θαύμα στην περιοχή και έχοντας παταλήσει πάρα πολλά χρήματα την περιουσία του. Ναι. Ίσως όλη την περιουσία για να βρει και να αγοράσει αυτά τα, τα αποκτήματα. Αφού λοιπόν γράφω το κομμάτι, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, μου είπε «Είμαι ο Τάδε, ο Φώτης Ραμπακούσης, ο ιδιοκτήτης του μουσείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το συγκινητικό κείμενο. Δεν θα το ξεχάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας είμαι ευγνώμων». Και αρχίζει και μου στέλνει από εκεί και πέρα διάφορες φωτογραφίες από ευρήματα. Τσαρούχια το 1700, γιαννιώτικα, υπηρώτικα κλπ. Κλπ. Και κάποια στιγμή μου εξομολογείται την ιστορία του, ότι δηλαδή είναι παιδί των ορφανοτροφείων, είναι παιδί με πάρα πολλές πληγές μέσα του, διότι δεν μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει αυτή την ιστορία των ορφανοτροφείων, και μου είπε το πιο σπαρακτικό, ότι από όλα αυτά που έζησε στα ορφανοτροφεία δεν θέλει να θυμάται τίποτα παρά το μικρό, παρά μόνο το μικρό φίλο του, το Διονυσάκο, με τον οποίο ήταν μαζί από τα 6 τους μέχρι τα 15. Μετά χάθηκαν διότι τους άρχισαν ορφανοτροφεία. Τον έψαχνε 50 ολόκληρα χρόνια, επαναλαμβάνω το νούμερο, 50 χρόνια, γιατί έψαχνε λάθος άνθρωπο, είχε λάθος στοιχεία. Τον βρήκε πέρσι, αντάμωσα στην Ομόνια, ήταν δύο παιδάκια 15 χρόνια όταν χάθηκαν και ξαναβρέθηκαν στα 65 τους, που είναι συγκλονιστικό. Αυτό λοιπόν, αυτή η πληροφορία με έκανε να πάω στο αυτοκίνητο, να φύγω από την Αθήνα, να πάω στα Γιάννενα, να βρω το Φώτη, και πλέον αυτό που υπάρχει ήδη στα βιβλιοπωλεία, το πικρό γάλα, είναι η ιστορία του Φώτη Ραμπακούση, είναι πια ένα βιβλίο που άξιζε να γίνει για αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα, ο οποίος είναι ένας από τους σπουδαιότερους εν ζωή συλλέκτες με τα αντικείμενα που σας προανέφερα. Και είναι τόσο ζωντανό το, το βιβλίο, διότι είναι μια σπαρακτική εξομολόγηση στην ουσία, που σχεδόν 500 σελίδες από την αρχή μέχρι να μπει η λέξη τέλος, έκλαιγα συνέχεια, γιατί περιγράφει όλα εκείνα τα χρόνια, τα όσα βίωσε στο ορφανοτροφείο, με τρομερές λεπτομέρειες, τους ξυλοδαρμούς τους, τις τιμωρίες τους, τα φτισήματα, πραγματικά και κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά. Και είναι ένα βιβλίο που θεωρώ ότι έχει χαράξει την προηγούμενη και την μετέπειτα συγγραφική μου πορεία. Άρα και ο Φώτης βοήθησε στο πιο πολύ ποσοστό για την έρευνα. Βοήθησε τα μέγιστα, διότι αν δεν υπάρχει ο Φώτης να πει όλα τα συναισθήματα του, να ανοίξει την ψυχή του, να μου αναφέρει αναδροχιαστικές λεπτομέρειες για να μπω στην εποχή, θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσω στο σημείο να κάνω μια ολοκληρωμένη ιστορία, η οποία είχε και μελέτη, δηλαδή βρήκα άλλα παιδιά των ορφανοτροφείων, βρήκα παιδιά που βίωσαν ίδιες καταστάσεις, υπιότερες, χειρότερες και ούτω καθεξής. Εδώ υπήρχε μια δυσκολία να μπορέσω να είμαι ισορροπημένος, διότι ακόμα και σήμερα δεκαετίες μετά, αφού έχουν κλείσει τα ορφανοτροφεία της Φρεντερίκης πια, ακόμα και σήμερα είναι απολύτως διχασμένη η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που θεωρούν ότι τα ορφανοτροφεία τους έσωσαν τη ζωή, διότι βρήκαν στέγη να κοιμηθούν, έφαγαν, βρήκαν φαγητό δηλαδή, μπήκαν σε κανόνες, έμαθαν μια τέχνη και βγήκαν στη ζωή για να μπορέσουν να δουλέψουν κλπ. Άρα τα εξυμνούν, τα επαινούν, θεωρούν ότι τους έσωσαν τη ζωή.
Αλλά υπάρχει μια επίσης πολύ μεγάλη μερίδα παιδιών, τότε παιδιών, που θεωρούν ότι ήταν, ήταν ιδρύματα όχι της Φρεντερίκης αλλά της Φρίκης, διότι βασανίστηκε η ψυχή τους, διότι υπέφεραν τα πάντινα, διότι μπήκαν σε στρατιωτικές καταστάσεις αφόρητης πειθαρχίας, εξαναγκασμού. Εγώ προσπαθώ να μεταφέρω με ηρεμία και με ψυχραιμία την οπτική γωνία του ήρωά μας, του Φώτη Παπακούση. Για τους ακροατές που ακούνε τώρα στα ραδιόφωνο του Πολίτη 107.6, να πούμε ότι είναι ο κύριος Μένιος Ακελαρόπουλος, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος. Ή δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ποιο μπαίνει πρώτο? Πάντα δημοσιογράφος. Μία φορά δημοσιογράφος, συμπληρωμένα 40 χρόνια, ναι. Για πάντα δημοσιογράφος. Το βιβλίο του, Πικρό Γάλα, με τις εκδόσεις Ψυχογιός, έχει κυκλοφορήσει ήδη στην Κύπρο, σε βιβλιοπωλεία της Κύπρου. Και οι ακροατές μας το διεκδικούν σήμερα με ένα μήνυμα SMS στο 1076. Γράφουν τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο και την πόλη τους. Κύριε Σακελαιρόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία αφήγηση. Και εγώ για τη χαρά μου, στο χαρά και μεγάλη τιμή που μίλησα στον πολίτη, ο οποίος θα χειμωνιάσει αυτό σιγά σιγά. Τέρματα η πλάκα 1η Νοεμβρίου σήμερα. Έτσι είναι. Καλό μήνα σας εύχομαι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Συγγνώμη, άσαμε κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40